Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Μετά από πάρα πολύ καιρό κάνουμε ένα motovlog μετά από τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σιγά σιγά μπαίνουμε στην καθημερινότητά μας ο καθένας και βλέπετε ότι φθινοποριάζει σιγά σιγά. Σήμερα η μέρα είναι λίγο αρκετά μάλλον συννεφιασμένη και είπαμε να κάνουμε ένα motovlog σήμερα Τετάρτη. Είναι ο καφές της ομάδας Swestrom Riders Ελλάς και πάμε να μαζευτούμε τα φιλαράκια όλοι μαζί Τετάρτη απόγευμα, καθιερωμένος καφές. Μετά από πάρα πολύ καιρό κάναμε να τα πούμε. Σήμερα είπαμε να γράψουμε αφού ο καφές είναι παραλιακή μεριά μέχρι να φτάσουμε, να τα πούμε κιόλας. Καλοκαιράκι, διακοπούλες, ο καθένας ξεχωριστά, ε. Θέλω να γράψετε στα σχόλια που πήγατε, πώς τα περάσατε, τι διαδρομές ανακαλύψατε, που αξίζει να πάμε και με τα μωρά μας εδώ, με τις μηχανές μας, με το τέρι μας, μόνοι μας, διπλή, τριπλή, τετραπλή και πάει λέγοντας. Εμείς φέτος κάναμε κάτι ξεχωριστό. Μαζευτήκαμε με παιδιά, φίλους καλούς από την ομάδα και πραγματοποιήσαμε μια προσωπική εκδρομή και ταξιδέψαμε για πρώτη φορά στο εξωτερικό. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω αξιωθεί ακόμα να κάτσω να φτιάξω υλικό έτσι όπως το ζήσαμε από την πρώτη μέρα μέχρι και την 11η μέρα, 12η μάλλον, 12 μέρες κάναμε το ταξιδάκι και πήγαμε από Βουλγαρία μεριά, Θεσσαλονίκη, Βουλγαρία μπήκαμε από Προμαχώνα, από Πορόγια, πήγαμε Σόφια, από εκεί κάναμε, μπήκαμε μάλλον Ρουμανία, από Ρουμανία δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε και αυτός ήταν ο σκοπός μας. Το γνωστό πάσο της Τρασαλπίνας και του Τρασφαγκαρασάν στη Ρουμανία. Μαγικά παιδιά, ό,τι για να σας πω, μαγικά, οι φωτογραφίες αδικούν πολύ το μέρος και το βίντεο που θα φτιαχτεί θα δείτε, αλλά σας λέω από κοντά είναι πάλι φάση. Και από εκεί γυρίσαμε από τη δεξιά μεριά της Ρουμανίας, ουσιαστικά κάναμε τον κύκλο της Ρουμανίας για να κατεβούμε από το Βουκουρέστι και να καταλήξουμε Βουλγαρία πάλι, να ξαναμπούμε Βουλγαρία από τη δεξιά μεριά της Βουλγαρίας αυτή τη φορά, που πραγματικά αυτή η μεριά της Βουλγαρίας δεν ακουμπάει καθόλου σε ομορφιά από την αριστερή μεριά, όπως πήγαμε δηλαδή από τη μεριά της Σόφιας. Η Φιλιππούπολη είναι κλάση ανώτερη, μακράν, και από θέμα φυσικής ομορφιάς και από θέμα δρόμων λίγο καλύτερο. Και ξέχασα να σας πω, έκανα και το χειρότερο δρόμο που έχω οδηγήσει ποτέ. Και ναι, έκανα το χειρότερο δρόμο που έχω οδηγήσει, που ήταν από το Τρασφαγκαρασάν. Κατεβήκαμε κάτω. Όσοι το έχουν κάνει θα ξέρουν τι τους λέω τώρα, αλλιώς όσοι δεν το έχουν κάνει μπορούν να βγουν στο χάρτη να καταλάβουν. Φύγαμε από το Τρασφαγκαρασάν, κάθετα διασχίσαμε όλο το βουνό του Τρασφαγκαρασάν και από εκεί καταλήξαμε να βγούμε στο δρόμο μπρος Μπραν και Μπρασόφ. Εκεί παιδιά το κομμάτι κοντά στο Πιτέστη, από το Τρασφαγκαρασάν, μάλλον στη μέση του Τρασφαγκαρασάν, λίγο πιο μετά και μέχρι το Μπραν, πραγματικά ήταν ό,τι χειρότερο έχω οδηγήσει. Από ποια άποψη το λέω? Από άποψη οδοστρώματος, ήταν σαν να οδηγούσαμε σε χωματόδρομο. Επί 70 χιλιόμετρα ήταν έτσι. Λέω εντάξει, άμα δεν σπάσει εδώ το βεστρωμάκι δεν θα σπάσει πουθενά. Και όμως το βεστρωμάκι μας έβγαλε ασπροπρόσωπους. Όπως εγώ τώρα σας λέω την εμπειρία μου και το όνειρό μου που πραγματοποιήθηκε,
Έτσι και εσείς άμα γουστάρετε, γράψτε στα σχόλια για να υπάρχει το ταλαβέρι του μοτοβλόγκ, καταλαβαίνετε τώρα, το να υπάρχει ο διάλογος και όχι ο μονόλογος. Που λέτε, πω πω, τι έπαθει η φωνή μου, δεν μπορώ να περιγράψω άλλο. Τι έχουμε τώρα εδώ? Α, ναι, μετά από το Μπρασόφ πήγαμε, που λέτε, Βουκουρέστι, στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας. Φοβερό μέρος, πραγματικά φοβερή πόλη. Και ειδικά για εργένιδες, παιδιά, για εργένιδες. Πω πω, κίνηση Αθήνα απέναντι, τι γίνεται? Αυτό, παιδιά, το καθιερώθηκε για να μπαίνετε λίγο στο κλίμα. Όταν από την απέναντι μεριά του δρόμου, όπως ταξιδεύαμε, βλέπαμε κανένα τέτοιο μεγάλο φορτηγό και ερχόταν από απέναντι. Και λέγαμε το φίλο μου τον Αργύρη, με τον Θοδωρή, θα μας πάρει σβάρνα. Και καθιερώθηκε, ξέρετε τώρα. Η καβλάντα μεταξύ των φίλων τώρα πάνω στην οδήγηση, τα ζείτε με τους δικούς σας φίλους. Δεν χρειάζεται να σας πω, αυτή είναι όλη η ουσία. Αυτά μένουν, τα ταξίδια και οι στιγμές αυτές με τους φίλους. Λοιπόν, και που λέτε, αφού μείναμε στο Βουκουρέστι, είδαμε ότι είδαμε, βγήκαμε το βραδάκι εκεί, χαμός. Το θέμα ήταν πολύ λαγκαδάς εκεί το πράγμα, σε θέμα διασκέδασης, ούτε κορονοϊό, ούτε τίποτα. Φανταστείτε ότι γκούγκλαρα να δω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά, από κρούσματα και τα λοιπά. Είχε 200 κρούσματα τη μέρα. Δεν είδαμε μάσκες δηλαδή να φοράνε και τα λοιπά. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μετά από εκεί, αφού μπήκαμε, που λέτε, στη Βουλγαρία, μείναμε και στη Φιλιππούπολη μια μέρα. Συνεχίσαμε και είδαμε ότι... Να τον, τρελός, δικός μας. Είδαμε το... τη διαδρομή της Βουλγαρίας, φανταστική διαδρομή, παιδιά. Ήτανε το διαβολοφάραγκο, Devil Throat. Φοβερή διαδρομή, μες στο πράσινο, φαράγγι. Πολύ κοντά το ένα μετάλλο, οι δύο πλευρές. Στενά, πολλά τούνελ. Φοβερή διαδρομή. Και από εκεί μπήκαμε στα σύνορα της Άνοιξης Εξοχής, όπως τα λέγαμε εμείς εκεί, Άνοιξη Εξοχή. Τι θυμήθηκα τώρα. Συνέχεια τα μπερδεύαμε αυτά. Πώς λέγονται τα σύνορα, Άνοιξη Εξοχή. Και καταλήξαμε από εκεί, παιδιά, μπήκαμε Ελλάδα. Με τις καλύτερες εντυπώσεις στο εξωτερικό, αλλά, παιδιά, σαν την Ελλάδα, το συνέστημα όταν μπήκαμε στα σύνορα και μπήκαμε στην πατρίδα μας, πραγματικά αυτό το συνέστημα δεν υπάρχει. Αλήθεια δεν υπάρχει. Μόνο που βλέπεις δικούς σου ανθρώπους, ρε παιδί μου, να σου μιλάνε, να... Μπήκαμε πολύ άνετα, απλά κάναμε έναν έλεγχο, το PFL, για όσους το ξέρουν. Η Ελλάδα σαν χώρα ζητάει από το εξωτερικό αυτή τη φόρμα να μπεις να την γράψεις και να τη δείξεις τα σύνορα για να ξέρουν, ρε παιδί μου, και καλά από πού προέρχεσαι, πού θα παραμείνεις, σαν για το θέμα κορονοϊού περισσότερο το κάνουν. Αλλά πραγματικά, παιδιά, ήταν απίστευτη εμπειρία. Να τις ανάψουμε τα φώτα γιατί είμαστε μέσα σε τούνελ. Από εκεί καταλήξαμε στη Δράμα. Δράμα, παιδιά, και φάγαμε εκεί το βραδάκι. Πού μπορούσαμε να κοιμηθούμε? Στην πανέμορφη Καβάλα. Από την Καβάλα φύγαμε την επόμενη μέρα. Είδαμε τους φίλους μας, τους North Greek Riders, στη Θεσσαλονίκη.
Χαιρετισμού σε όλα τα παιδιά. Πέρασαμε από την Παναγία της Σουμελά και συναντήσαμε τους άλλους φίλους μας από την Ήπειρο. Bikers of Ήπειρους, οι οποίοι είχαν διοργανώσει μια εκδρομή, καθώς βρεθήκαμε και εμείς εκεί να κάνουμε το πέρασμα του μπάρου. Πραγματικά κοιμηθήκαμε στα γέννα και την επόμενη μέρα κάναμε το πέρασμα του μπάρου. Εντάξει, μπάρος κλασική αξία στην Ελλάδα, φοβερό πάσο, ανεκμετάλλευτο κατ' εμέ, επιχειρηματικά δηλαδή ανεκμετάλλευτο. Σε σχέση με τα πάσα στο εξωτερικό που οι τύποι πουλάνε μέχρι και τις πέτρες από κάτω, εκμεταλλεύονται τα πάντα και κίνηση πολύ πάνω στα πάσα με μηχανές, συνέχεια μηχανές, στάσεις, παραδοσιακά προϊόντα, χαμός. Αντιθέτως εδώ δεν κινείται τίποτα, δυστυχώς. Αυτό έχω να το πω, παιδιά. Και τώρα που είπα κίνηση, παραλιακή, χαμός στο Ίσιωμα για άλλη μια φορά, κλασική περίπτωση βλάβης. Και από τα Γιάννενα γυρίσαμε πίσω, σύνολο χιλιόμετρων 4.100 χιλιόμετρα, παιδιά, σε 12 μέρες. Πραγματικά τρομερή εκδρομή, που είναι μια εμπειρία ζωής, παιδιά. Αυτές οι εκδρομές είναι εμπειρίες ζωής. Παιδιά, δεν ήταν το κουραστικό τι κάναμε και τα λοιπά, ότι μας έφυγε ο πάτος, αλλά γυρίσαμε, πήγαμε στις δουλειές μας κανονικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι ακατόρθωτο. Αρκεί να γουστάρεις, να οδηγάς μηχανή. Άμα είσαι βαρεσάρης, να σου το πω αλλιώς όπως το λένε στο χωριό μου, δεν πρόκειται να βγάλεις τέτοια εκδρομή. Θα σας πω μόνο κάτι, σημειώστε το, ότι στην εκδρομή είχαμε μια παρουσία γυναίκας, το τέρι δηλαδή ενός φίλου, ο οποίος, μάλλον η οποία, δεν είχε ανέβει ποτέ σε μηχανή και όμως ήρθε σε αυτή την εκδρομή. Από ό,τι καταλαβαίνετε. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε εδώ που θα πιούμε το καφεδάκι μας. Α, ξέχασα να σας πω, στον Μπαμπόροβο, ορίστε, πήραμε την καμπανούλα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Ορίστε, Βουλγάρια. Βουλγάρια 2021, Μπαμπόροβο. Πήγαμε. Πάνος, Καμακάρης, Λικούρης, φύγαμε. Συνεχίζουμε βράδια σε παιδιά. Και συνεχίζουμε. Πάμε τη βόλτα μας. Μία από τις πολλές μηχανές που πήγαμε τη βόλτα μας στο εξωτερικό ήταν η μπροστινή, που λέτε, πιάμε τον καφέ μας με την ομάδα και γυρνάμε τώρα σιγά σιγά στη βάση μας, αφού κάνουμε τη βολτούλα μας έτσι λίγο στην παραλιακή, να γυρίσουμε. Για ποιον βαράει η καμπάνα? Ένα ρούμπια εδώ, γέφυρα καινούρια,
φωτισμένη. Ωραία πράγματα. Για κάνε μια δήλωση. Αυτός είναι ένας από τους εκδρομικούς που πήγαμε στη Ρουμανία. Μάγες, αυτός εδώ, ο Μουσάτος. Οχ, οχ, οχ. Δεν μου έχεις κάνει ένα έτσι όμως. Παιδιά, περάσαμε τέλεια. Καταλαβαίνετε τώρα. Ωραία, η βραδιά είναι δροσερή, δροσερή. Φθινοπορεινή βραδιά, όμορφη. Αυτά που λέτε μάγκες, σας περιμένω να μου πείτε που ταξιδέψατε. Όπως σας είπα και πιο πριν. Δολάρια λέει, δεν δίνω. Είναι για τάκα. Δολάρια δεν δίνω, γιατί στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, άλλοι παίρνανε ευρώ, άλλοι παίρνανε ρέι, άλλοι λέμα. Και κατάληξε η υπόθεση να μου λέει ο Θοδωρής, δολάρια δεν δίνω. Και τώρα μου λέει, δολάρια δεν δίνω. Λοιπόν, παιδιά, εδώ κάπου θα κλείσουμε, μπαίνουμε στην Εθνική. Τη Βυσσό. Πάμε να απολαύσουμε λίγο από την Εθνική. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό φθινόπωρο. Ξεκινάμε τα motovlog δυνατά και όμορφα. Φιλιά, φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά.